Καλησπέρα σας, κύριε Τσελεπίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαγόρα. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι να κάνουμε με 41, 40, 39 βαθμούς εδώ στην Αθήνα, νομίζω ότι την παλεύουμε καλά. Εντάξει, επί του παρόντος. Άλλα σαραντάρια έχει εκεί, άλλα σαραντάρια έχει εδώ. Εκεί είναι πιο χαλαρά τα σαραντάρια από αυτά που έχουμε εμείς εδώ. Λόγω έλλειψη υγρασία, θες να πεις, μάλλον γι' αυτό για κανένα ναι, λόγο. Ναι, ναι. Να πω αυτό, να οκτώσω αυτό που πήγα να πω πριν όταν ήταν ο Στέργιος στον αέρα, ότι ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέλετιτς. Έμεινε ελεύθερος, ήταν στην Κύπρο, δανεικός από την ΑΕΚ στην Ανόρθωση, έμεινε ελεύθερος, τον πήρε ο Βόλος, τον ανακοίνωσε πριν λίγο. Εντάξει, κινούνται οι ομάδες σιγά-σιγά. Ωραία πράγματα. Και κυρίως με πρόσωπα τα οποία τα γνωρίζουμε. Αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση, όχι καινούρια πρόσωπα κατά κύριο λόγο, οι ομάδες οι οποίες ήταν εκτός των play-off. Έτσι, δηλαδή στα play-outs είτε ο Ιωνικός είτε τώρα ο Βόλος, δεν έχουμε δει ακόμα κάποια ιδιαίτερη κίνηση από την Λαμία για παράδειγμα ή από τον Λεβαδιακό που μας ήρθε από κάτω και συμπληρώνει πλέον τις ομάδες της Super League Der Werden μετά την αποχώρηση του Απόλλωνα Σμύρνης, τον υποβασμό του. Ο Πανετολικός ριχά νερά την τιμή αυτή είναι αλήθεια, κυρίως με νέο αίμα από πλευράς των επιλογών του Γιάννη Αναστασίου. Δύο παίκτες που ήταν στον Πανετολικό πήγαν στον Ιωνικό. Η ΑΕΚ, η οποία όλες αυτές τις μέρες δεν βλέπουμε κανένα άλλο όνομα να ασχολείται εκτός από την Πινέδα. Στον Παναθηναϊκό, ότι εκτόξευσε το κασέτο ο Βέλεθ, ο οποίος έφυγε, ενώ έπεισε τον Γκάνε να έρθει στον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει την προετοιμασία του Πόρταρκα. Και ο Ολυμπιακός που βρίσκεται στην Αυστρία 0-0 στο χθεσινό του κλικό, δεν έβγαλε την επιλογή. Εχθές το απόγευμα που συζητούσαμε με τον Νίκο Παπαδόπουλο για το γκολ και over 2,5 έμεινε στο 0-0, δεν μπόρεσε να σκοράρει ούτε από την πλάτη του πέναλτι. Καθώς ο Βαλμπουενά το έστειλε δίπλα από το δοκάρι το τόπι, την μπάλα δηλαδή, και έτσι έμεινε το 0-0 κόντρα στην Κρακόβια. Τέλος πάντων, η Σάκαρη, η οποία ήταν η δεύτερη επιλογή χθες, δεν έπαιξε στο Wimbledon λόγω της βροχής. Παίζει τώρα, είναι η αλήθεια, με αντίπαλο την Zoe Hibbs. Κέρδισε 6-1 το πρώτο σετ, 2-1 το δεύτερο. Το είχαμε δώσει στην κουβεντούλα με τον Νίκο Παπαδόπουλο στο under 16,5, δηλαδή να κερδίσει με 2-0 μία από τις δύο βασικά η Σάκαρη και να την κερδίσει την αντίπαλό της με παιγμένα μόλις 16 games. Παίχτηκαν 7 στο πρώτο, δεν θέλουν να παίχτουν πάνω από 9 στο δεύτερο, και για να δούμε και τι θα κάνει τον Αλεξάνδρ Ρίτσαρντ. Ο Τσιτσιπάς στις 8 παρατέταρτο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το 3-0 δίνεται ως ξεκάθαρο φαβορί. Ο Τσιτσιπάς σε απόδοση 1.52, δεν θα πάμε στο 1.52, θα πάμε σε απόδοση της πλασίας. Να παίχνουν κάτω από 30 games στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δηλαδή να κερδίσει οποιοδήποτε από τους δύο. Πάμε με αυτό το μαρκουλαράκι ασφαλείας, αλλά θέλουμε να κερδίσει φυσικά ο Τσιτσιπάς, ώστε μαζί με την Σάκαρη μετά το πέρας του Wimbledon να ανέβουν θέσεις από το 5 που βρίσκονται αμφότεροι να φτάσουν στο 3 και στο 4 αντίστοιχα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Τσελεπίδη. Καλό απόγευμα, Γιώργο.